Ουσιαστική, επικοδομητική και αποτελεσματική. Αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές. Στην συνάντηση του Δημάρχου Καλαμάτας με την διοίκηση των κτηριακών υποδομών και του Θανάση Γιάνναρη και Τίμο Κατσίπο, επισημάνθηκε πως μία σειρά από έργα έχουν πια αριθμό εξέλιξης. Συζητήσαμε για το έργο που αφορά το πολυκλαδικό. Τις επόμενες μέρες ξεκινά το έργο υγρομόνωσης, θερμομόνωσης στο πολυκλαδικό της πόλης μας. Ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο σύντοφη ΠΙΑ. Τα 2 κτίρια που γίνονται από τις κτηριακές υποδομές, τα δημοτικά κτίρια που είναι στο Γαρδίκι, άνω Γαρδίκι και κάτω Γαρδίκι, προχωράνε. Χρειάζεται λίγο νήσι ο προϋπολογισμός για να ολοκληρωθούν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις. Στην Τέντα, το σύστημα ψήξης θέρμανσης είναι σχεδόν έτοιμο από μεριάς κτηριακών υποδομών. Χρειάζεται να γίνει σύνδεση μέσα από τη ΔΔΕ. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, σημαντική είναι και η εξέλιξη που έχει να κάνει με την μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Βέργας σε ενεργειακά αυτόνομο κτίριο. Και εδώ καθοριστική σε ένα ακόμη έργο ήταν η προσωπική παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μελέτη στα χέρια μας, η οποία είναι για να γίνει το Δημοτικό Σχολείο Βέργας ένα κτίριο ενεργειακά αυτόνομο, παθητικό κτίριο, που σημαίνει θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά και η ενέργεια που θα παράγεται θα είναι περισσότερη από αυτή που χρειάζεται το κτίριο για να λειτουργήσει. Αυτό είναι προϋπολογισμού 364.000. Και μετά από προσωπική παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, και βέβαια με τη στήριξη του Θανάση του Γιάνναρη, του δικού μας Θανάση Γιάνναρη, αλλά και του Προέδρου των Κτηριακών Υποδομών ΑΕ, του Τίμου του Κατσίπου, αυτό το έργο στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα ενταχθεί. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δείχνει, αν θέλετε, και το δρόμο που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα για τα σχολεία της πόλης μας, αλλά γενικότερα για τα κτίρια του Δήμου μας, δεδομένου του ότι είμαστε στη διαδικασία της συντάξης του Κλιματικού Συμβολέου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Κλιματικό Συμβόλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με ομάδα τεχνοκρατών να επισκέπτεται τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της σύνταξής του. Κάτι που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και νωρίτερα από το προσδοκόμενο. Ότι το Κλιματικό Συμβόλαιο του Δήμου Καλαμάτας προχωρά. Όλες οι πόλεις, οι περισσότερες πόλεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι περισσότερες έχουν ζητήσει εξάμηνη παράταση για μετά 31 12, λοιπόν, 2023. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει ως στόχο να το υποβάλει μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο το Κλιματικό Συμβούλιο. Γι' αυτό λόγο, μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα ως Δήμος θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε εδώ τους Ευρωπαίους στην πόλη μας, όπου θα συζητήσουμε αναλυτικά για όλα τα δεδομένα αυτά που είναι για τη σύνταξη του Κλιματικού Συμβουλίου. Γιατί θα έρθει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από 1η-1η-2024 να υλοποιήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και πολύ μεγάλες προκλήσεις.